Εδώ και ένα μήνα οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν θέσει υποπαρακολούθηση το παράνομο σφαγείο που λειτουργούσε στο Δάλι και το οποίο χρησιμοποιούσε ακόμα και πλαστές σφραγίδες για να σηματοδοτεί τα ζώα που έσφαζε παράνομα. Οι αρχές μέσα από την παρακολούθηση, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέχουν σημαντικά στοιχεία για διαδρομές και πρόσωπα που προσέγγιζαν το συγκεκριμένο υποστατικό, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο και άλλων συλλήψεων τις επόμενες ώρες. Τα συγκεκριμένα σφάγια έχουν δεσμευτεί από την υπηρεσία και θεωρούνται τεκμήρια για την αστυνομία. Βρέθηκαν οι σφαγίδες στην εκτροφή στην οποία γινόταν η σφαγή και επιπλέον διενεργήθηκε κροσκοπικός έλεγχος πάνω στα σφάγια και εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένες σφαγίδες οι οποίες δεν ήταν οι σφαγίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται. Είχαμε καταγγελία και η πληροφορία κοντά μας έφτασε περίπου πριν ένα μήνα. Δεκάδες τα τεκμήρια τα οποία εντοπίστηκαν στο παράνομο σφαγείο, ανάμεσα στα οποία προβιές, ζωικά απόβλητα, πλαστές σφραγίδες, καθώς και ένα πριόνι και μαχαίρια τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν για την παράνομη λειτουργία του σφαγείου εντός της κτηνοτροφικής μονάδας. Η διερεύνηση της υπόθεσης γίνεται με ταχύς ρυθμούς. Ο σκοπός είναι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και να διαβαστεί ο φάκελος για ποινική δίωξη των τριών υπόπτων που διερευνάται δηλαδή κατά πόσο γινόταν και στο παρελθόν. Από πολίτη φαίνεται να έφτασε πληροφορία ενώπιον των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η οποία έθεσε σε συναγερμό τις αρχές. Μέλος μας είναι έμπορας και δεν είναι κρεοπόλης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως και στις προηγούμενες είναι πολίτες που έχουν καταγγείλει. Το θέμα απασχόλησε και σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.